Για αισιοδοξία, σας λέω ότι αυτήν την δύσκολη στιγμή που περνάνε όλοι οι Έλληνες, εάν σταματήσουμε να έχουμε και αισιοδοξία, θα πρέπει να φύγουμε σε άλλη χώρα. Η αισιοδοξία υπάρχει, προοπτική υπάρχει, σχεδιασμός υπάρχει, με τα όποια λάθη. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος κινείται σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης και της Οικουμένης. Είχε μια καταπληκτική επιτυχία στην Τουρκία, σήκωσε το ανώστημά του στην Τουρκία και είπε αυτά που μόνο μεταξύ μας τα λέγαμε. Γίνεται ένας σχεδιασμός να βγει η χώρα από τα διέξοδα και θα βγει η χώρα. Ένα νοικοκύρεμα, ένας περιορισμός των εξόδων της Σπατάλης και της Αρπαχτής. Αυτά σε μένα δίνουν αισιοδοξία ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Και υπάρχουν πολλές αυγές που δεν έχουν ξημερώσει ακόμη, οι οποίες θα είναι πολύ καλύτερες από αυτό που σήμερα ζει ο μέσος Έλληνας, ο οποίος βεβαίως δικαιολογημένα αγανακτεί, δυσφορεί, επιτίθεται και περιμένει κάτι καλύτερο. Βεβαίως θα έχει το κάτι καλύτερο με τη δική του βοήθεια, με τη δική του δουλειά, με τη δική του υπομονή. Εμείς αισιοδοξούμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες.